Είναι δύο από χθες. Παναθηναϊκός Ξάνθη 3-1, Ιωνικός Όφη 1-0, Εδεσαϊκός Αθηναϊκός 1-0, Ηρακλής Άρης 3-1, Απόλλωνας Καβάλα 2-0, Εθνικός Πανιώνης 1-1, Δόξα ΠΑΟΚ 0-0 και Λαρίς ΑΕΚ, όπως είπαμε, το παιχνίδι βρίσκεται σε εξέλιξη, είναι στο 0-0. Στη βαθμολογία ο Παναθηναϊκός έχει 34 βαθμούς, ο Όφη έχει 26, ΠΑΟΚ 23, Ηρακλής 23, ΑΕΚ 21 με παιχνίδι λιγότερο, Ολυμπιακός 20, ο Απόλλωνας 20, Εδεσαϊκός 17, Σκόντα 16, Πανιώνης 14, όσο και ο Άρης, Λάρισα 13, 11 Ιωνικός, 10 η Δράμα, 10 Αθηναϊκός, 9 Εθνικός, 9 Λεβαδιακός, τελευταία Καβάλα με 5 βαθμούς. Να πάμε τώρα να δούμε πώς διαμορφώθηκαν τα αποτελέσματα στους 8 αγώνες, σε μερικούς από τους οποίους μάλιστα είχαμε και μερικά θαυμάσια σε εκτέλεση τέρματα. Ο Χαρλαβάνης τοποθετεί το τείχος ακόμη. Να δούμε ποιος θα δοκιμάσει τελικά. Ένα περίεργο σουτ και γκολ. Ο Μπορέλη λοιπόν, ένα εκπληκτικό σουτ, έστειλε την μπάλα πάνω από το τείχος. Παλιά του Αποστολάκη για τον Βαζέχα, αποφεύγει τον Κεχαγιά, προσπαθεί να μπει 1-2, Βαζέχα πλασάρει 2-0. Δόνης στην περιοχή, πήρε την κόντρα από τον Καραγεωργίου, μόνος του Δόνης πλασάρει 3-0. Φάουλ εκτελέστηκε αμέσως στην περιοχή, το σουτ του Βρίζα και να, λοιπόν, ένα όμορφο γκολ από τον Ζήση Βρίζα. Προσπάθεια εντυπωσιακή του Κωστή, το σουτ, την μπάλα στα δίθια, εκπληκτικό γκολ. Ένα πανέμορφο χορταστικό γκολ από τον Γιώργο Κωστή. 21ο λεπτό. Φάουλ για τον Άρη. Στο σουτ το Λόντσαρ. Στο νέο σουτ το Λεκμπέλο. Η μπάλα στα δίθια 1-1. Σε πλεονεκτική θέση το φάουλ για τον Ηρακλή Γιοβάνοβιτς στην εκτέλεση. Μπάλα στα δίθια 2-1. Κωνσταντινίδης. Καθυστερεί μπροστά από το Λεκμπέλο. Τον αποφεύγει το πλασέ. Η μπάλα στα δίθια το 3-1 για τον Ηρακλή. Γιουκούδης. Πανρόι. Το άνοιγμα για τον Σουνίδη, πολύ καλό, δεν είσαι δες offside, τέτα τέτ με τον Λογαρά, δεν καταφέρει να παραβιάσει την αιστεία. Ότιτζι που μάχεται με το Βάβουλα και θα κερδίσει την μπάλα. Ότιτζι αμέσως στην σέντρα, είναι ο Άντιτς εκεί, το σουτ και το γκολ. Ο Αλέξης λοιπόν εκτελεί το δεύτερο κόρνερ του Απόλλωνα. Απομακρύνεται η μπάλα, Κοβάσεβιτς με τη μία ένα σιρτό σουτ, η μπάλα πέρασε από όλους, ο Μπάρνιακ τέτα τέτα ανοίγει το σκορ. 68 λεπτό, 5ο κόρνερ για τον Απόλλωνα με τον Κοβάσεβιτς. Με πολύ φάλτσο η μπάλα απομακρύνεται από το κεφάλι του Καδικιώτη. Βελέτζας, ωραία επιτόπια τρίπλα. Κάνει και το σούτο Βελέτζας, ένα υπέροχο γκολ. Ωραία αναλύτη μες στην περιοχή του Εθνικού. Πάντη σουτάρει και σημειώνει το 1-0. Γιώτσας. Για τον Τσιφούτη. Θα γυρίσει ο Τσιφούτης, ωραία. Κεφαλιά από κοντά και είναι το γκολ για τον Εθνικό. 73 λεπτά παιχνιδιού Μπορμπόκης, τελικά είναι εκτελεστής και μπάλα στα δίκτυα. Κερδίζει ο Καραπιάλης και βγάζει μια πολύ ωραία παλιά για τον Αλεξανδρή. Δεν υπάρχει περίπτωση offside. Αλεξανδρής πλασάρει, δοκάρι και γκολ. Είναι το 0-1 για τον Ολυμπιακό. Και τώρα ο Αλεξανδρής πετάει στον Παχατουρίδη και είναι το 0-2 για τον Ολυμπιακό. Πέραμε στον εξωτερικό χώρο. Λίβερπουλ κόλλησε το απόγευμα στο 0-0 στο Anfield απέναντι στην Crystal Palace για το αγγλικό πρωτάθλημα. Ενώ στην Ιταλία η Πάρμα παρά την ισοπαλία.